Επιστρέψαμε στο Κίτιο να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ μας. Έχουμε δίπλα μας τον προπονητή της Πετρολίνα ΑΕΚ, τον Νικόλα τον Παπαδόπουλο. Coach, πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα για τη φετινή σεζόν για την ομάδα σας. Πείτε μας έτσι τα πρώτα σας συναισθήματα για αυτή την αναμέτρηση που είδαμε σήμερα. Εντάξει, σίγουρα όταν χάνεις μετά από 6 παιχνίδια που κέρδισες και ήταν το πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας, θέλαμε να ικανοποιήσουμε τον κόσμο μας που ήρθε και να μας υποστηρίξει. Δεν τα καταφέραμε. Εντάξει, το παραλίμνι ήταν καλύτερο μας. Εμείς κάναμε ένα κακό παιχνίδι και επιθετικά και αμυντικά ιδιαίτερα. Ήταν μια κακή εμφάνιση. Το παραλίμνι δικαιούταν το παιχνίδι και συγχαρητήρια. Τι πιστεύετε ότι έφταιξε για την σημερινή ήττα, τι πήγε στραβά? Εντάξει, από την αρχή είχαμε θέμα αμυντικό. Πολύ εύκολα το παραλίμνι έβαζε το καλάθι. Επιθετικά ήμασταν πάρα πολύ άστοχοι, ειδικά στην περιφέρεια. Εντάξει, εμείς χαρακτηριζόμαστε από τα καλά ποσοστά μας από 6-25. Αρκετοί παίχτες ήταν στην καλύτερη τους μέρα, κάναμε και εύκολα λάθη. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό. Όλα αυτά έπαιξαν τον ρόλο τους και γι' αυτό χάσαμε το παιχνίδι. Όταν παίξατε μέσα από το ζωγραφιστό, μπορούσατε να περάσετε την μπάλα μέσα στο Goodwin και σε όλα αυτά και με τον Ewing. Εκεί παίρνατε το πάνω χέρι. Όμως σε κάποιες φάσεις δεν μπορέσατε να το κάνετε αυτό. Ήταν η άμυνα της Ένωσης που σας ότισε σε αυτό ή ήταν κάποιος λάθος χειρισμός από τους παίκτες σας? Εντάξει, και τα δύο. Κουραστήκαν τα παιδιά. Δεν έχουμε και τους άλλους δύο που μπορούσαν να δώσουν κάποιες ανάσες. Άμα δείτε και το χρόνο συμμετοχής, όλοι έπαιξαν, ειδικά υψηλοί. Ήταν πολύ δύσκολο συνέχεια να επιβληθούμαστε από μέσα. Σε αυτά έχει το παιχνίδι. Πρέπει να συνεχίσουμε τα κεφάλαια υψηλά για τη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Και ευχαριστώ.